έγινε πασίγνωστος με το ρόλο του Χασάπη στα Εγκλήματα. Σου θέλω να ακούσεις λίγη μουσική. Αχ, σε ευχαριστώ αγάπη μου για την πράχνια σου. Γεια σε μελωδία. Με τα μηχανάκια της AGB να χτυπούν κόκκινο κάθε φορά που η Σωσό σχεδίαζε να το δολοφονήσει. Έχει δεκάδες συμμετοχές στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο και έχει αγαπηθεί ως ολίγη ηθοποίηση στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, δηλώνει λάτρης της θάλασσας, αλλά και του υπέροχου 11χρονου γιού του. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Κόκλας. Κώστα, τι είναι αυτό που νομίζω ότι σε κάνει περιζήτητος αυτή τη δουλειά? Γιατί είσαι περιζήτητος? Από τότε που ξεκίνησες, δεν έχεις σταματήσει να δουλεύεις και πραγματικά, αν όχι το πρώτο, από τα πρώτα ονόματα που κάποιος σκέφτεται, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε παραγωγός, είτε και ηθοποιός να προτείνει έναν άλλον ηθοποιό σε μία δουλειά, είσαι εσύ. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι σε κάνει περιζήτητο? Νομίζω περιζήτητο, εντάξει, σε ευχαριστώ, είναι μία φιλοφρόνηση, μ' αγαπάς. Όχι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, δεν είναι επειδή σε αγαπώ. Νομίζω η διάρκεια στη δουλειά ζέτα ήταν, γιατί δημιούργησα σχέσεις στη δουλειά, ξέρεις, δοκιμάστηκα με κάποιους ανθρώπους, μοιραστήκαμε επιτυχίες, αποτυχίες στην αγωνία μας και αυτοί οι άνθρωποι με εμπιστεύτηκαν μετά και για άλλα πράγματα και εγώ τους εμπιστευόμουν όλο και πιο πολύ και προσπαθούσα να δώσω για αυτούς τον καλύτερο εαυτό μου και, και δημιούργησα μια τέτοια σχέση με τη δουλειά μου. Άρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα και την καλοσύνη και την ευγένεια και την οικειότητα ή έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ό,τι σε δίνουν, παιδί μου, ξέρουν ότι θα το βγάλεις εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο? Κοίταξε, Ζέτα, ξέρεις και εσύ ότι το σημαντικότερο πράγμα στη δουλειά μας είναι να βρίσκεσαι με ανθρώπους που συνεννοείσαι μαζί τους. Και εγώ προσπαθούσα πάντα να έχω μια τέτοια στάση, να συνεννοούμαι με τους ανθρώπους γύρω μου. Να μην δημιουργώ χωρίς λόγο ανταγωνισμούς ή προβλήματα, να λύνω προβλήματα, να προσπαθώ οι παρτενέρ μου να λάμπουν δίπλα μου και να είναι πάρα πολύ καλές, όπως και οι συμπροταγωνιστές μου. Αυτό, ξέρεις, δεν το επιλέγεις, είναι μια στάση, έτσι είμαι εγώ. Τι κάνεις τόση ώρα, βρε κορίτσι μου, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γδύνομαι, Χρήστο μου, γδύνομαι. Άντε, ξημερώσαμε, έλα. Χρήστο. Έλα. Το προφυλακτικό, ποιος το βάζει από τους δύο? Καμιά μου, όποιος είναι πιο κοντά στο κομμωδίνο. Τι είπες? Λέω, εγώ θα το βάλω, εγώ γάμω την κοινωνία μου. Πολύ καλό αυτό, γιατί εγώ δεν έχω ξαναβάλει και μπορεί να την πατούσαμε. Κάνε γρήγορα, βρε κορίτσι μου, και έχω αφήσει ένα παππού στα ασθενοφόρο. Τώρα, αγόρι μου, τώρα, Χρήστο μου. Ήθελες πάντα να γίνεις ηθοποιός? Ξεκίνησε, νομίζω, από το περιβάλλον που μεγάλωσα, γιατί βρέθηκα πολύ νωρίς με ανθρώπους που ασχολιόντουσαν με τη μουσική, ασχολιόντουσαν με τις χοροδίες, ασχολιόντουσαν με το θέατρο. Μεγάλωσα λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πάρα πολύ καλλιτεχνικό, λόγω καταγωγής, λόγω Ζακύνθου. Η πρώτη μου δάσκαλη, ο διευθυντής του σχολείου μου στο Δημοτικό, ήταν ο διευθυντής της Μαντολινάτας που συμμετείχα. Μάλιστα. Για 6-7 χρόνια. Κατάλαβα. Μια εμπειρία πάρα πολύ γλυκιά για μένα, γιατί ξέρεις, όταν μαθαίνεις να είσαι μέλος σε μια ορχήστρα, μαθαίνεις να συνεργάζεσαι, μαθαίνεις να ακούς τους άλλους, μαθαίνεις να σέβεσαι τους άλλους και αυτό που κάνουν μαζί με σένα και προσπαθούν. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό σχολείο για μετά. Φέτος είσαι σε μία παράσταση στο Άλσος, όπου είναι εξαιρετική παράσταση και συγχαρητήρια. Μιλάει λοιπόν προς το τέλος για όλα αυτά που αφήνει ένας ηθοποιός όταν φύγει από τη ζωή. Αυτή την ιστεροφημία, αυτή την αθανασία. Σε απασχολεί αυτό? Θέλεις να αφήσεις το στίγμα σου και να οι επόμενες γενιές που θα έρθουν να πούνε «Α, αυτός είναι όπως βλέπουμε εμείς τους παλιούς ηθοποιούς που δεν υπάρχουν πια»? Κοίταξε, Ζέτα, νομίζω ότι αυτό ίσως βρισκόταν στο σπόρο στην αρχή, όταν ξεκινάς με όνειρα και είσαι μικρός έτσι και πιτσιρίκος. Θυμάμαι που περπατούσα κάτι χειμωνιάτικα απογεύματα στην παραλία στη Ζάκυνθο και σκεφτόμουν ότι είμαι ένας ξένος ηθοποιός που του παίρνουν μια συνέντευξη, ένας πολύ διάσημος ηθοποιός, και
θέλω να σου πω ότι αυτό το παιδικό παιχνίδι, ξέρεις, που κάθεσαι και παίζεις ένα δράμα μόνος σου στο δωμάτιό σου, που εκεί κάπου είναι και ο σπόρος που ξεκινάει αυτό το... που σου λέει μετά η πηξίδα που σου δείχνει πού θες να πας και τι θες να κάνεις. Ναι. Δύο καλοκαίρια, Κώστα, πέρασες μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με την υγεία σου, η οποία ήταν κάτι που μας σόκαρε όλους και νομίζω ότι σε έβαλε, γιατί μετά, ζώντασε, σε έβαλε σε μια καλύτερη ροή, σε ένα καλύτερο δρόμο. Ναι, σε ένα καλύτερο δρόμο. Τι πιστεύεις ότι έχεις αλλάξει από τότε? Έπαθες να πούμε ότι έπαθες ένα... Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, δηλαδή ξέρω γιατί έγινε. Απλά συνέβη το εξής, αυτό που έγινε τρόμαξε πιο πολύ τους γύρω μου παρά εμένα. Και αυτό με έκανε, και με έκανε πάρα πολύ να ανησυχήσω για τους γύρω μου, ξέρεις. Να δω ότι με έχουν ανάγκη, ότι με αγαπάνε πιο πολύ και ότι οφείλω εγώ να είμαι κοντά τους και να αρχίσω να κάνω πράγματα για να είμαι όσο το δυνατόν πιο πολύ καιρό κοντά τους. Θα μου πεις, πρέπει να σου τύχει κάτι τέτοιο για να το καταλάβεις και να... ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αφορμές. Αν δεν ακούς το σώμα σου, μπορεί να σου έχει δώσει σημάδια, αλλά να μην τα ακούς. Οπότε, για να στο κάνει πιο έντονο, σου πετάει κάτι που είναι όπως καλή ώρα το έμφραγμα. Επειδή ξέρεις τους ρυθμούς που δουλεύουμε και ότι είναι πάρα πολύ απαιτητικοί ρυθμοί και είναι πάρα πολλές ώρες της δουλειάς, το σώμα σου ούτως ή άλλως νιώθει καταπώνηση και δεν μπορείς να διακρίνεις εάν σου συμβαίνει κάτι ή αν είναι φυσιολογικό, γιατί έχεις φύγει από το πρωί στις 8 από το σπίτι σου και γύρισες στη μία τη νύχτα. Ναι. Όλο αυτό δεν καταλαβαίνεις, αν τρέχει κάτι με σένα ή αν είναι επειδή σου συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι. Και έτσι το αφήνεις, λες απλά είμαι κουρασμένος. Τι έχεις αλλάξει στη ζωή σου? Κοίταξε να δεις κάτι. Προσπαθώ να αφιερώνω πιο πολύ χρόνο σε μένα, αλλά χρόνο όχι προσωπικό για να κάνω πράγματα, για να ξεκουραστώ. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να κλείσω 8ωρο ύπνο μέσα στο 24ωρο, γιατί είναι βιολογικό το θέμα. Πρέπει να το κάνω. Να βρω τον τρόπο οπωσδήποτε. Άρα πρέπει, λες όχι σε κάποια πρέπει πράγματα, έτσι. Να διώξω το πολύ κόκκινο κρέας από τη ζωή μου, ας πούμε, δεν γίνεται να τρώμε κάθε μέρα μια μπριζόλα και πρέπει να τρώμε λίγο απ' όλα, ξέρεις, να βάλουμε στη διαιτά μας και το ψαράκι, τη σαρδελίτσα που έχουμε τόση πολύ τώρα το καλοκαίρι και τέτοια πράγματα. Και φυσικά, επειδή αυτά έχουν να κάνουν με την κληρονομικότητα και με το πώς ήταν ο μπαμπάς σου, η μαμά σου και τι κουσούρια έχεις, ενδεχομένως. Θα πρέπει να είσαι πιστός σε αυτά που σου λέει ο γιατρός σου, να παίρνεις τα φάρμακά σου. Παίρνεις φάρμακα δηλαδή τώρα, Παίρνω τα αντιπυκτικά μου και παίρνω και για τη χοληστερίνη μου, γιατί είναι κληρονομικό, ξέρεις. Αυτό το είχα, όπως σου είπα, από τον πατέρα μου τη χοληστερίνη. Και η χοληστερίνη είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εσύ, αν δεν σε βοηθήσει ο γιατρός, γιατί και τη δίαιτά σου να αλλάξεις 100%, δεν θα έχει τόσο άμεσα αποτελέσματα η πτώση της, οπότε πρέπει αναγκαστικά... Αυτό σου το παρακολουθείς. Πια βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο που λες παρακολουθώ αυτά που είναι και για να δω πώς είναι και για να μην έχω και χειρότερα. Ναι, δεν θέλει κάτι ιστερικό να κάνεις και να είσαι, γιατί... Χτύπα ξύλο, αυτά είναι και άλλα πράγματα που εξαρτώνται, δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Σωστά. Ο Δημήτρης είναι 11 χρονών. Ναι, ο Δημήτρης φέτος θα πάει στην 6η Δημοτικού. Το λέω έτσι για να το συνειδητοποιήσω πιο πολύ. Για να το συνειδητοποιήσεις.
Μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Ναι, μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Μεγάλωσε τόσο γρήγορα που εγώ ήθελα κι άλλο να είναι μπέμπις και να τον παίζω και να κάνουμε βόλτες και να... ελπίζω να το εκτιμήσει αυτά που έκανα και να με παίρνει αυτό στις βόλτες του από εδώ και πέρα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει πάρει ο Δημήτρης από σένα? Παρατηρώ έτσι τη συμπεριφορά του. Είμαι τυχερός γιατί νομίζω ο Δημήτρης έχει πάρει... αντιμετωπίζει τη ζωή χωρίς, μέχρι τώρα, ας πούμε, χωρίς αδιέξοδα. Έχει βαλβίδες εκτόνωσης. Δηλαδή, στα δύσκολα μου λέει, μπαμπά, δεν πειράζει, ξέρεις, και πάει παρακάτω. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για να προχωράς. Ναι. Στο να μην βρίσκεις, να μην σταματάς τα πράγματα, ρε παιδί μου, να βρίσκεις και τη δίπλα... Την έχει αυτή την ευελιξία από τόσο μικρός. Και την έχει, το έχω διακρίνει και από πιο μικρός, έτσι που... Όταν αρχίζει πια και ασχολείται με σένα και τη συμπεριφορά σου και βλέπει τι σε στενοχωρεί και τι σε ευχαριστεί, στα πράγματα που σε στενοχωρεί σε προλαβαίνει και σου λέει «Όχι μπαμπά, δεν πειράζει, όχι είναι έτσι, είναι. Και ας το κάνουμε έτσι, σιγά». Και αυτό σου δίνει... Σου δίνει και μάθημα λίγο. Σου δίνει μάθημα γιατί θα το δεις και εσύ που τώρα με τη μικρή που μεγαλώνει, κανένα δεν θα ακούς πιο σοβαρά από την κόρη σου. Τι απολαμβάνετε να κάνετε μαζί? Απολαμβάνουμε να κάνουμε. Ξέρεις, και είμαστε σε φάση τώρα που μεγαλώνει που και στον ίδιο χώρο να είμαστε και ο καθένας να κάνει δικά του πράγματα. Μας αρέσει πάρα πολύ που είμαστε στον ίδιο χώρο και σιωπηλοί να είμαστε. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε και τόσο γιατί αγόρι είναι, έχει δραστηριότητες, θέλει να βγαίνει έξω, μου αρέσει και εμένα. Του αρέσει πάρα πολύ η σκοποβολή, είναι μέλος σκοπευτικό σύλλογο. Ναι. Διέκρινε ο παππούς του από πολύ μικρός ότι είχε ένα ταλέντο στη συγκέντρωση στη σκοποβολή και μου λέει δεν πας να τον δεις. Και πήγαμε στο σύλλογο και πράγματι τα πάει πολύ καλά έτσι με το σημάδι και είναι κάτι που το ξεκουράζει. Εμένα μου αρέσει βόλτα. Δεν μου αρέσει καθόλου να ξέρεις. Ναι. Είμαι κροτοφοβικός λίγο, ίσως γιατί με ράτσας. Σ' αγαπώ. Αλλά εγώ το θαυμάζω για αυτό που κάνει και πηγαίνω μαζί του. Τα καλοκαίρια μέχρι τώρα περνάγαμε πάρα πολύ μαζί στη θάλασσα, ψαρεύοντας και κάνοντας έτσι. Μοιραστήκαμε αυτό της παρέας και του να ζεις με έναν άνθρωπο σε μια βάρκα για πολύ καιρό ή σε μια σκηνή για πολύ καιρό. Ξέρεις, κάναμε κατασκήνωση. Τα μοιραστήκαμε αυτά και νιώθω ευγνώμων που μπόρεσε και τα έζησα. Θα σου πέφτουν τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά, δεν με ενδιαφέρει. Ας πάρει και η βουλιαγμένη κάτι. Ας πάρει και λίγο η βουλιαγμένη. Ντίνος Αλεξιάδης. Τι κάνετε? Καλά. Και εσείς για την οντισιόν? Όχι, εγώ είμαι πιανίστας. Α, πολύ ωραία. Κι εγώ όταν ήμουν μικρή ήθελα να μάθω πιάνο. Α, ξέρετε, ποτέ δεν είναι αργά γι' αυτό. Α, ναι. Βέβαια, αν θέλετε μπορώ να σας κάνω μαθήματα εντελώς δωρεάν. Α, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνει και σε άλλες μαθήματα. Να ξέρετε την Τζέννη την Παλατσινού. Ναι. Εγώ την έμαθα πιάνο. Την άκουσα ο Κωστόπουλος να παίζει και την παντρεύτηκε. Σοβαρά? Βέβαια. Δεν σας έχει πει τίποτα? Όχι, δεν έτυχε. Αχαριστία. Τι θέση έχει ο έρωτας στη ζωή σου? Η ζωή μου φέρθηκε καλά σε αυτό και είχα πάρα πολλές σχέσεις και καμαρώνω γι' αυτό και γιατί ήταν όλα πάρα πολύ καλά κορίτσια και έχω κρατήσει πολύ καλές σχέσεις. Έχω κάνει 2 γάμους και με τις 2 έχω πολύ καλή σχέση και τις αγαπάω και όλες μου τις σχέσεις, δόξα τω Θεώ, είμαστε έτσι. Ξέρεις, όταν αφήνεις πίσω κομμάτια της ζωής σου που είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια, αυτά δεν μπορούν να σβήσουν. Είναι κομμάτια της ζωής σου και είναι χαζό να λες, α, τότε που είμαι, α, πστ, πστ, δεν κάνει. Όχι, ήταν μια επιλογή σου και είναι κακό. Τώρα όμως, λέω, τώρα και όσο μεγαλώνεις που επαναπροσδιορίζεσαι, λες, θα βάλω λίγο την άσκηση, τη διατροφή, θα προσέξω περισσότερο τον εαυτό μου. Ναι. Το κομμάτι του συντρόφου, της συντρόφου. Επί της ουσίας όμως, το σκέφτεσαι καθόλου? Ξέρεις κάτι, Ζέτα, πρέπει να είσαι και έντιμος, γιατί στη σχέση σου με τον άλλον δεν πρέπει να λαμβάνεις μόνο τον εαυτό σου υπόψη. Ναι. Πρέπει να λαμβάνεις και τον άλλον υπόψη. Και δεν γίνεται να πουλάς έρωτα και αγάπη
και ο άλλος να επενδύει σε σένα, αλλά εσύ να έχεις ολοκληρώσει κάποια πράγματα στη ζωή σου και να μην τα έχεις κατά νου. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, δεν λέω αυτό. Οπότε προτιμώ πιο ειλικρινείς σχέσεις. Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά, έχω μια ωραία ζωή και έχω πολύ κόσμο που φλερτάρω και έχω πολύ, έτσι, μια νορμάλ ερωτική ζωή. Και ο Δημήτρης μου γεμίζει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και συναισθηματικά με καλύπτει, ναι, ναι, που έχει σημασία αυτό. Φυσικά, φυσικά. Οπότε προς το παρόν, ξέρεις, δεν το βλέπω. Αισθάνεσαι πλήρης και ισορροπημένος και μια χαρά, δεν έτσι όπως είσαι. Δεν το βλέπω και δεν θα ήθελα να βάλω και να δίνω και λάθος σήματα, ας πούμε, στους ανθρώπους, ναι, που είναι γύρω μου. Μα κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, τι να πω. Ναι, ναι. Ύστερα όλα αυτά που λέμε είναι και... Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί την άλλη στιγμή. Δεν σε ρωτάει η ζωή. Ναι. Μπορεί να με δεις μετά από μια εβδομάδα και να είμαι ερωτευμένος, τρελά. Και να πάρω προσκλητήριο γάμου. Ναι, πάμε στο γάμο του Κοκλάντε πάλι. Να ραφτούμε. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Ναι. Κωστάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρεις εγώ πόσο χάρηκα που τα πάμε.